Καλώς ορίσατε και πάλι, 13η χρονιά Σχολείου Ουρολογίας. Αλλάξαμε λόγω της απαγόρευσης από το ΣΦΕ για την Πορταριά. Ήρθαμε στην Αχρειά, αλλά ένα γνώριμο μέρος. Έχουμε κάνει τόσο ανδρόλογοι εδώ πέρα και τόσα φροντιστήρια και λειτουργικής ουρολογίας. Όσοι οι παλιότεροι θα το θυμούνται, θα έχουν έρθει σε ένα από αυτά. Ήταν τα δύο μέρη που ούτως ή άλλως βρισκόμαστε, οπότε το περιβάλλον για τους περισσότερους νομίζω ότι είναι οικείο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το πρόγραμμα, το οποίο το ξέρετε βέβαια όλοι. Απλά θα ήθελα να τονίσω, να υπογράφετε in και out οι κάρτες σας, άμα θέλετε υπάρχει σκάνερ για να τις σκανάρετε, να περνούν τα μόρια σας κατευθείαν. Νομίζω ότι το έχετε μάθει όλοι. Η ταυτότητα του σχολείου είναι σχολείο, έτσι. Και τα χαρακτηριστικά του δεν έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό που είναι η ταυτότητα του σχολείου είναι ότι ουσιαστικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται για μήνες, διαβάζουν βιβλιογραφία, τα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και βρίσκουν όχι τα καλύτερα papers που έχουν βγει. Αυτό το δείτε και στα Eurogold στα πρωινά. Ό,τι έχει ένα μήνυμα για να το πάρετε μαζί σας και να το εφαρμόσετε την άλλη μέρα στο ιατρείο σας. Στην πράξη σας. Είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό είναι το concept. Άρα, μην κρίνετε, α, δεν είπε τη μία κάποιοι που, γιατί ξέρω, πολύ διαβάζετε αυτή την εργασία, την είπανε που θα αλλάξει τα πράγματα, θα αλλάξει. Εμείς μιλάμε για τη Δευτέρα το πρωί που θα γυρίσετε πίσω. Λοιπόν, προσπαθούμε δηλαδή να προσθέσουμε σε αυτή την αλυσίδα γνώσης έναν ακόμα κρίκο. Λοιπόν, θέλουμε να προβληματιστείτε, να συζητήσουμε, γιατί στην ιατρική, άμα ανατρέξετε, γιατί εγώ κάποιες φορές το κάνω για άλλους λόγους, θα έλεγα στους ομιλητές, στους νεότερους, να βλέπουν τον εαυτό τους πριν 2-3 χρόνια. Εγώ γι' αυτό το κάνω, για να δω πώς εξελίσσονται. Και βλέπεις τον εαυτό τους και λες, όχι, πώς ήμουν έτσι μετά από λίγα χρόνια. Πώς όλοι οριμάζουμε και βελτιωνόμαστε. Θα ήθελα λίγο να προκαλέσω συζήτηση, να διακόπτετε όποτε θέλετε. Έχετε μικρόφωνα όλοι μπροστά σας και να συμμετέχετε. Η ζωντάνια αυτή είναι που το κάνει το σχολείο και δικαιώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς 13 χρόνια δουλεύουν για το σχολείο, πραγματικά, και δεν είναι εύκολη δουλειά. Είναι πολλά Σαββατοκύριακα για να μεταφέρουν αυτή τη γνώση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και σας ζητώ να τιμήσετε αυτή την προσπάθεια κι εσείς με τη συμμετοχή σας. Να ευχαριστήσω όλους όσους από το ΙΜΟ που δουλεύουν για αυτό το σχολείο, γιατί οργανωτικά το κάνουμε μόνοι μας, πάντα όλα τα κάνουμε μόνοι μας, δεν βλέπετε κανένα γραφείο. Όλα γίνονται μέσα από το ΙΜΟΠ. Λοιπόν, το πρόγραμμα το έχετε δει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αρκετά θέματα που μας απασχολούν και πολλά πρωτότυπα που δεν τα έχουμε θίξει. Έχουμε το αριστείο μας για τον νέο ουρολόγο, που πάει σε έναν ουρολόγο που σε ένα διεθνή διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας βραβεύτηκε, οπότε θεώρησε το ΙΜΟΠ ότι έπρεπε να το απονείμει, το βραβείο αριστείας. Θα τον ακούσετε και σαν ομιλητή. Ανθρώπους που ουσιαστικά εγώ δεν είχα επαφή μαζί του. Και εντυπωσιάστηκε. Πάντοτε όταν βραβεύω κάποιος μου γράφει, μα αφού δεν με ξέρετε κύριε καθηγητά. Δεν χρειάζεται να σας ξέρω. Δεν χρειάζεται να έχω προσωπική σχέση. Δεν χρειάζεται να είναι κολλητός μου. Δεν χρειάζεται να είσαι ο μαθητής μου. Πρέπει να σας γνωρίσουμε. Γιατί η παρουσία σας επιβάλλει σε όλους μας να σας γνωρίσουμε. Και ελπίζω να συνεχίσετε. Λοιπόν, οπότε, Δημήτρη Δελιγιάννη, στο δείπνο θα παραλάβεις. Καλώς όρισες. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και τον Λούις Πίσερ, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στην ελληνική ουρολογία. Μόνο και μόνο το κέντρο που έχουμε για όλα αυτά τα νέα παιδιά και είναι το μόνο νοσοκομείο στην Ελλάδα και η μόνη κλινική που προσφέρει αυτή τη στιγμή έτσι, θεραπεία σε αυτά τα παιδιά που δεν πάνε καλά με καρκίνο του όρχη. Θα έρθει. Θα μας μιλήσει λίγο για την εμπειρία σου πάνω στην εκπαίδευση και θα είναι χαρά μας που θα τον έχουμε το Σάββατο το απόγευμα εδώ πέρα μαζί μας. Λοιπόν, διαδώστε το, είμαστε online, ελπίζω ήδη να έχουμε συνδεθεί. Έχει γίνει η live μετάδοση, έχει ξεκινήσει, ωραία, είμαστε στον αέρα λοιπόν. Να χαιρετήσουμε και όσους είναι από τα σπίτια τους και μας βλέπουν. Το σχολείο ξεκινάει. Μην ξεχνάτε τις αξιολογήσεις, συμμετέχετε. Νομίζω ότι οι νεότερες είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό. Είναι χαζομάρα να έρχεσαι εδώ πέρα και να μην πάτε να απαντήσεις ερωτήσεις
για να νιώσετε τι μπορείτε να κάνετε. Αλλά αξιολογείτε και εμάς. Η ανανέωση του σχολείου με τους νέους ολιμιλητές βασίζεται στη βαθμολογία σας. Να είσαστε αυστηροί κριτές, εσείς μας καθοδηγείτε και σε τι θέματα να διαλέξουμε και σε ποιους να φέρουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, παρακαλώ το βίντεο. EuroSchool. Το ετήσιο διαδραστικό σχολείο που έγινε θεσμός στην εκπαίδευση των ουρολόγων. Το πρόγραμμά του αποβλέπει στην εφαρμογή της νέας γνώσης στην καθημερινή ουρολογική πράξη. Αυτή η επιστημονική εκδήλωση είναι η πιο καταξιωμένη στον χώρο της ουρολογίας. Δηλαδή, αυτή μόνο αν υπήρχε και λείπαν όλες οι άλλες, δεν θα χάναμε τίποτα. Το σχολείο φέτος είχε κάτι το πρωτοποριακό, το Time Educator και η όλη διαδικασία με τις αξιολογήσεις online και τα multiple choice, τα οποία ήταν και αυτά εκείνη την ώρα που γίνεται το μάθημα. Μας έβαλε όλους στο τρυπάκι να ψάχνουμε, να προσέχουμε, να είμαστε. Ξαφνικά έφυγε. Ελάχιστη φόρο τιμής σε όλη την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Πέτρου που περιμένει. Ο Πέτρος που περιμένεις ήταν ένας δάσκαλος με όλη τη σημασία της λέξης. Έμαθε σε γενιές να χειρουργούν σωστά και εδώ πέρα πάντα ερχόταν με τη ζωντάνια του και είχε αγαπήσει αυτή την εκδήλωση και είναι το ελάχιστο που θα κάνουμε και ακριβώς τον είχα βάλει να μιλήσει ουσιαστικά σε αυτό το session, το οποίο νομίζω ότι τον άγγιζε κιόλας. Γιατί είναι αφιερωμένο σε ανθρώπους που υπηρέτησαν την νοσοκομιακή ιατρική και μετά έκαναν κάτι άλλο. Ο Πέτρος ακολούθησε την ακαδημαϊκή καριέρα. Άρχισε σαν νοσοκομιακός γιατρός. Έτσι και οι πρώτοι ομιλητές μας είναι άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει και έχουν προσφέρει πάρα πολλά στα νοσοκομεία που δούλευαν, διακρίθηκαν και για την ικανότητά τους και για τις χειρουργικές ικανότητες. Κυρίως όμως για δύο πράγματα. Για την εργατικότητα και το ήθος τους. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο πιο απλά με μια γυναίκα ουρολόγο. Αυξάνονται αυτές και έχει μπει η Κέτι Τσιόγκα που είναι η ειδικευόμενη μας που τελειώνει το Μάρτιο για να μας πει τον πόνο του ειδικευόμενου και τις προκλήσεις που έρχονται. Όλα αυτά στο πρώτο session που έχουμε τη χαρά και την τιμή, μας τιμάει τόσα χρόνια σε λίγους μήνες πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, αλλά βασικά ο φίλος του σχολείου, ο Γεράσιμος Ολιβιζάτος. Γεράσιμε, έχεις το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ άλλη μία φορά για την πρόσκληση. Συμμετέχω σχεδόν σε όλα τα σχολεία, μόνο μία φορά νομίζω δεν έχω έρθει. Και να πω ότι αισθάνομαι περίεργα, εάν είχατε δει το πρώτο σχέδιο του προγράμματος, θα ήμουν εδώ με τον Πέτρο τον Περιμένη και δυστυχώς θα είμαι μόνος, συντονιστής σε αυτό το session. Ο τίτλος αυτού του session είναι «Ουρολογική πράξη στην Ελλάδα το 2020», και εγώ ανήκω στην κατηγορία που είπε πριν ο Δημήτρης. Υπηρέτησα την Πανεπιστημιακή Κλινική στο Σουμανόγλιο 15 χρόνια και 5 χρόνια ειδικευόμενος 20 χρόνια και εδώ και 11 χρόνια είμαι πλέον ιδιώτης γιατρός, οπότε με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσω τις εισηγήσεις των τριών ομιλητών και πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Κατερίνη Τσιόγκα από την κλινική του κυρίου Χατζηχρίστου που θα μας μιλήσει για το θέμα αυτό από τη σκοπιά του ειδικευόμενου. Παρακαλώ. Ακούγομαι μάλλον, ε. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρώτη φορά μου ανακοινώθηκε το θέμα της ομιλίας, είχα λίγο άγχος για το πώς θα καταφέρω να το παρουσιάσω, χωρίς να φανεί ότι γκρινιάζω ή ότι είμαι απεσιόδοξη. Είναι δύο γνωρίσματα που οι συνάδελφοί μου τα ξέρουν καλά. Το είπες μόνος, θα το έλεγα τώρα.
Μπορεί να υπάρξει λίγο γκρίνια ή λίγο παράπονο ή λίγο πόνος, όπως είπε ο κύριος Χατζηχρήστου. Αλλά νομίζω πως η γκρίνια είναι κινητήριος δύναμη ώστε να αλλάξουμε κάποια πράγματα όταν αυτά δεν μας αρέσουν. Νομίζω πως οι περισσότεροι όταν ξεκινάμε την ειδικότητά μας έχουμε στο μυαλό μας τις τέλειες συνθήκες, ένα ωραίο εργασιακό περιβάλλον, ιατρικά team που συνεργάζονται άψογα, χειρουργία, δράση, έρευνα. Και τελικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ελληνική πραγματικότητα, με τους γιατρούς να είναι στα πρόθυρα του burnout, με ένα ανύπαρκτο ουσιαστικά οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με εφημερίες τρέλας και πολλούς γιατρούς που σιγά σιγά εγκαταλείπουν τη χώρα. Νομίζω όμως πως το ερωτηματολόγιο των Ελλήνων ειδικευόμενων ουρολόγων θα μας δώσει μια πιο ρεαλιστική εικόνα για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικό, το οποίο με πρωτοβουλία του τμήματος των ειδικευωμένων της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας προωθήθηκε μέσω email και μέσω κοινωνικής δικτύωσης πανελλαδικά στους ειδικευόμενους της μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους. Περίπου οι μισοί ειδικευόμενοι από τους 104 τότε ειδικευόμενους απάντησαν σε αυτό το ερωτηματολόγιο. Μόλις 8% ήταν γυναίκες, το 45% στο ηλικιακό γκρουπ μεταξύ 30 και 35. Περίπου το 40% ήταν σε κλινικές με έναν έως τρεις ειδικευόμενους, το 60% σε πανεπιστημιακές κλινικές και οι μισοί περίπου βρίσκονταν σε κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα. Και ξεκινάμε με την ενότητα η οποία αφορά το επιστημονικό έργο, την εκπαίδευση και τις χειρουργικές δεξιότητες. Τι μας λέει λοιπόν αυτό το ερωτηματολόγιο. Ένας στους τέσσερις ειδικευόμενους δήλωσε ότι στην κλινική του δεν υπάρχουν μαθήματα και ότι δεν γίνεται συζήτηση των περιστατικών. Το 57% δήλωσε ότι δεν έχει καμία δημοσίευση σε ελληνικό ή διεθνές περιοδικό. Ένα 60% ότι συμμετείχε σε μόλις ένα συνέδριο είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και το 44% δεν είχε ποτέ επαφή με λαπαροσκοπική χειρουργική και κανένας από τους ειδικευόμενους δεν είχε ποτέ επαφή με ρομποτικά χειρουργία. Λίγο απογοητευτικά τα δεδομένα. Όπως επίσης και τα αποτελέσματα που αφορούν την εξοικείωση με τεχνικές και διαγνωστικές πράξεις χρήσιμες στην καθημερινή ουρολογική πράξη. Ένα 10% δηλώνει ότι δεν έχει εξοικείωση με τη βιοψία προστάτη. Περίπου το 40% δεν έχει κάνει ποτέ ουροδυναμικό έλεγχο και ένα 50% δεν έχει πραγματοποιήσει υπέρηχο έξω γεννητικών οργάνων. Ενώ είναι μεγάλα και τα ποσοστά των ειδικευωμένων που δεν έχουν έρθει σε επαφή με PCNL, με εξωσωματική λιθοτριψία ή με λαπαροσκοπικά χειρουργία, όπως είπα και πιο πριν. Νομίζω πως για το logbook έγινε πολλή συζήτηση τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι το logbook που υπάρχει στην ιστοσελίδα του EBU, του European Board of Urology. Περιλαμβάνει μία λίστα από χειρουργία τα οποία τα ταξινομεί σε χειρουργία νεφρού, κύστης, προστάτη, τα διαχωρίζει σε λαπαροσκοπικά, ανοιχτά, ενδοσκοπικά και περιλαμβάνει και κάποιες διαγνωστικές τεχνικές όπως το υπερηχογράφημα και ο ουροδυναμικός έλεγχος. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Το 2017 συστάθηκαν ομάδες εργασίας, ανά ειδικότητα, οι οποίες είχαν ως έργο όλα τα παρακάτω. Συγγνώμη για το κείμενο, αλλά είναι όπως ακριβώς ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ άλλων, έπρεπε να διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα σπουδών ανά ειδικότητα και ανά έτος ειδικότητας, να δημιουργηθούν και να αξιολογηθούν εκπαιδευτικά κέντρα, να διαμορφωθεί οπωσδήποτε ένα βιβλιάριο ειδικευωμένων, το logbook το γνωστό, το οποίο όμως θα αξιολογείται ποιοτικά, ανά έτος, ανά δεξιότητα και ανά εκπαιδευτή. Τι έγινε τελικά. Το logbook της ουρολογίας δεν υπάρχει, δεν ξέρω γιατί. Αλλά αν υπάρχουν μέλη της ομάδας εργασίας εδώ ανάμεσά μας, αν δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα κάτι. Έχει και παραέχει δημιουργηθεί. Απλά και μόνο σε επίπεδο υπηρεσιακό από το Υπουργείο Υγείας δεν έχει περάσει ακόμα ο νόμος που καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του. Αν θέλετε να ανοίξουμε την κουβέντα για την ιστορία της ομάδας εργασίας για την ειδικότητα της ουρολογίας,
θα γίνω ένας πάρα πολύ κακός άνθρωπος, όσο κακός δεν έχω γίνει 13 χρόνια τώρα στο σχολείο, που γνωρίζετε το πόσο κακός άνθρωπος είμαι. Και θα είμαι κακός όχι στους εκπαιδευόμενους, αλλά πρώτα απ' όλα σε αυτούς που έχουν το θράσος να θεωρούν τον εαυτό τους μέλος της Επιτροπής αυτής, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτα απολύτως σε αυτή την ιστορία, παρά μόνο μερικές φορές μια κριτική από το πουθενά που δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, αλλά ούτε μία ώρα εργασίας από εκείνοι που έχουν ρίξει την απίστευτη κάποια μέλη αυτής της Επιτροπής, τα οποία κάποια δεδομένη στιγμή θα τα ονοματίσω κιόλας, ότι είναι αυτά τα 4 άτομα, τα οποία 3 χρόνια τώρα, 3 ολόκληρα χρόνια, κάνουν όλη τη δουλειά. Και μερικούς ανθρώπους, κάποιοι είχαν το θράσος να τους ξεπετάξουν ως άχρηστους ουσιαστικά για να συνεχίσουν κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θα πω τίποτα άλλο, επειδή σε ξέρω και δεν είσαι τόσο κακός άνθρωπος όσο λες, θα έλεγα να μείνουμε εδώ και να... Πάντως η Επιτροπή αυτή και logbook έχει καταθέσει και δεν το έχει καταθέσει αυτή η Επιτροπή. Το είχε φτιάξει ο κύριος Σοφράς χρόνια τώρα σε αυτή την ιστορία και εκμεταλλευτήκαμε τη δουλειά του και προτάσεις για τη συνολικό τρόπο δημιουργίας του εκπαιδευτικού προγράμματος και μία σαφέστατη αξιολόγηση των διαφόρων εκπαιδευτικών κέντρων για το ποιοι είναι ικανοί και ποιοι είναι ανίκανοι να δίνουν ειδικότητα κλπ. Κλπ. Αν τα βάλετε αυτά τα πράγματα σε πολιτικό επίπεδο και να πάρθουν οι αποφάσεις αντίστοιχες και πιέσετε κι εσείς, εγώ μαζί σας σε αυτή την ιστορία. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να πω το παράπονό μας και αν είναι δυνατόν να δημοσιοποιηθεί γρήγορα. Εγώ έβαλα ως παράδειγμα το logbook των ορθοπαιδικών, που είναι μια χειρουργική ειδικότητα επίσης, οι οποίοι δεν στέκονται μόνο στα χειρουργεία και αξιολογούν και το εκπαιδευτικό έργο, την παρουσία των ειδικευόμενων σε μαθήματα της κλινικής, σε σεμινάρια, σε συνέδρια, το συγγραφικό τους έργο, την παρουσία στα μαθήματα των αντίστοιχων εταιριών. Στο κλινικό έργο, στην καθημερινή κλινική πράξη, την παρουσία τους στα εξωτερικά και στα επίγοντα ιατρία, την ενεργό συμμετοχή στις επισκέψεις, την παρακολούθηση των ασθενών και τη συμπλήρωση ακόμα και των ιατρικών φακέλων, το οποίο μπορεί να φαίνεται κάτι απλό, αλλά όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχουν ειδικευόμενοι που τα σνομπάρουν, που τα αποφεύγουν και δεν διεκπεραιώνουν και σωστά αυτές τις πολύ απλές φαινομενικά δουλειές. Και τέλος, και για μένα πιο σημαντικό, το να αξιολογείται η συμπεριφορά του ειδικευόμενου απέναντι στους συναδέλφους του, στο ιατρικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό, στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο χειρουργείο. Διότι καμιά φορά ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι και ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Να περάσω στην επόμενη ενότητα, που είναι το επίσης πολύ συζητημένο burnout, το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, το οποίο χαρακτηρίζεται από αίσθημα εξάντλησης της ενέργειας, πνευματική αποστασιοποίηση και εργασιακή αναποτελεσματικότητα. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό σύνδρομο και έχει συμπεριληφθεί και στο ICD-11. Τον προηγούμενο χρόνο δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο στο BJU. Πρόκειται για τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πάλι διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου μεταξύ ειδικευωμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματά του, το 40% συνολικά των ειδικευωμένων, εμφάνιζε συμπτώματα burnout, 38% στις Ηνωμένες Πολιτείες και 44% στην Ευρώπη. Μικρότερα ποσοστά burnout φάνηκε ότι συσχετίστηκαν με ένα καλά δομημένο πρόγραμμα mentoring, με το διάβασμα περισσότερων μη ιατρικών βιβλίων, καθώς και με την ισορροπία, την ικανοποίηση από την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας. Ενώ μεγαλύτερα ποσοστά burnout, με την εργασία 3 ή περισσότερα Σαββατοκύριακα το μήνα, καθώς και με την αδυναμία πρόσβασης σε δομές υγείας. Πάλι στο ερωτηματολόγιο των Ελλήνων ειδικευόμενων ουρολόγων, το 77% δήλωσε ότι εργάζεται πάνω από 8 ώρες την ημέρα, το 65% ότι κάνει πάνω από 6 εφημερίες το μήνα, το 73% ότι δεν παίρνει κανένα ρεπό ανάπαυσης και περίπου η μισή ότι αφαιρώνουν 60 με 80% της ημερήσιας δουλειάς σε γραφειοκρατία. Με μια κλίμακα από το 1 έως το 10, που το 1 είναι το καθόλου και το 10 το πάρα πολύ,
Οι περισσότεροι ουρολόγοι δήλωσαν ότι είναι λίγο ευχαριστημένοι με την ποιότητα της ζωής τους κατά τη διάρκεια της ειδικότητας, ενώ επίσης ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου το 30%, βρίσκεται κάπου στη μέση. Το 60% των ειδικευμένων κοιμάται κάτω από 6 ώρες την ημέρα. Το 70% περίπου βλέπει οικογένεια και φίλους πολύ σπάνια και η συντριπτική πλειοψηφία, το 87%, νιώθει συχνά και πολύ συχνά ότι βρίσκεται στα όρια του burnout. Όπως είπα και πριν, όλα αυτά ίσως μοιάζουν λίγο σαν παράπονο, αλλά νομίζω ότι μέσα από όλα αυτά θα μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τα βελτιώσουμε. Αυτά που ακολουθούν δεν είναι προτάσεις, είναι ίσως κάποιες σκέψεις που έχουν προκύψει από ώρες συζητήσεων στα χρόνια της ειδικότητας, μαζί με άλλους συνειδικευόμενους μου. Οπότε, νομίζω ότι το rotation μεταξύ των κλινικών θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, ώστε να έχουμε όλοι οι ειδικευόμενοι τις ίδιες ευκαιρίες. Επίσης, πολύ σημαντικό να καθιερωθεί επιτέλους αυτό το logbook, ώστε να υπάρχουν και ίσες ευκαιρίες έστω και με αυτόν τον τρόπο μεταξύ των ειδικευμένων της ίδιας κλινικής. Θα ήταν καλό να υπάρχει εξοπλισμός των κλινικών με εκπαιδευτικά προγράμματα και να υπάρχει και ένα πρόγραμμα μαθημάτων σε κάθε κλινική. Και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν μαθήματα πιο κεντρικά, όπως αυτά της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας ή της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, που ίσως θα πρέπει να γίνει κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό να τα παρακολουθούμε. Επίσης, πέρα από το καθαρά ιατρικό κομμάτι, τουλάχιστον μια φορά στα χρόνια της ειδικότητας θα έπρεπε να μπορούμε να παρακολουθούμε κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια ως προς τις τεχνικές επικοινωνίας της ανακοίνωσης δυσάρεστων των νέων στους ασθενείς, αλλά και τεχνικές παρουσίασης και δημόσιας ομιλίας. Η παρουσία δασκάλων σε κάθε κλινική, σωστά εκπαιδευμένων και καρταρτισμένων, είναι απαραίτητη να διδάσκουν και να καθοδηγούν τους νέους συναδέλφους. Και από αυτή τη διαδικασία κερδίζουν και οι δύο πλευρές, και οι εκπαιδευόμενοι και οι μέντορες, καθώς αποκτούν νέες δεξιότητες και νέες εμπειρίες. Το να εκμηδενίσουμε τη γραφειοκρατία είναι ουτοπικό. Τουλάχιστον όμως να κάνουμε λίγο πιο ποιοτική την εργασία μας, περιορίζοντάς την για το ελάχιστο και μοιράζοντάς την εξίσου σε όλους. Και επίσης να παίρνουμε, αν όχι όλα, τουλάχιστον τα αναγκαία ρεπό και τις άδειες. Και τέλος, νομίζω ότι με τα ποσοστά του burnout αλλά και άλλων διαταραχών, όπως οι αγχώδεις διαταραχές ή η κατάθλιψη να αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα και αυτό θα γίνει μόνο όταν βάλουμε την ψυχική υγεία. Μάλλον η ψυχική υγεία σταματήσει να είναι σε δεύτερη μοίρα, σταματήσει να είναι ταμπού και υπάρχουν δομές ψυχικής υγείας προσβάσιμες από όλο το προσωπικό σε κάθε νοσοκομείο. Προσωπικά, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, διότι έκανα ειδικότητα, κάνω ακόμα ειδικότητα, σε μια κλινική με εξαιρετικό χειρουργικό, κλινικό και ερευνητικό επίπεδο και έργο. Είχα την τύχη να συμμετάσχω σε εξειδικευμένα χειρουργία, όπως η διαδερμική λιθοτριψία, να αποκτήσω εξοικείωση με την εύκαμπτη ουρετηροσκόπηση, να συμμετέχω σε λαπαροσκοπικά χειρουργία, καθώς και σε χειρουργία με μικροσκόπιο, όπως επίσης να έρθω σε επαφή με τεχνικές για την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη πέραν της κλασικής ουρηθρικής προστατεκτομής, όπως η εκπυρήνηση ή η τοποθέτηση προστατικών στέντ. Είμαι σε μια κλινική που έχει πολλά ειδικά ιατρία, ανδρολογίας, υπογονιμότητας, ιατρείο λιθίασης, ένα πολύ καλά οργανωμένο ουροδυναμικό ιατρείο, το οποίο και με κέρδισε, και είχα την τύχη να βρίσκομαι κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους και ήταν πάντα πρόθυμοι να μας διδάξουν και θεωρητικά και πρακτικά. Αλλά κυρίως είχα την τύχη να βρεθώ κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια, ήταν κοντά μου σε όλες τις δύσκολες και όμορφες στιγμές. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έγιναν φίλοι μου και θα είναι πάντα παράδειγμα για μένα ως επαγγελματίες αλλά και ως άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα απλώς να πω, πραγματικά χάρηκα που άκουσα την παρουσίασή σας και δεν σας κρύβω ότι στην Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία όλα αυτά τα θέματα τον τελευταίο καιρό τα συζητάμε και με τον Διονύση που κάθε χρόνο ερχόμαστε με το ίδιο αυτοκίνητο και φεύγουμε το ίδιο αυτοκίνητο, αυτό το τρίωρο πάντα έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε πολλά τέτοια θέματα.
Και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι τρόποι με τους οποίους γίνονται διάφορες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στην Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία είναι πλέον ξεπερασμένοι. Τη Δευτέρα ξεκινάει η εβδομάδα ειδικευομένων. Μάλλον θα είναι, η πρότασή μας είναι να είναι η τελευταία φορά που γίνεται αυτό. Να σας πω ότι υπήρξαν χρονιές που είχαμε 54 ειδικευόμενους και την εβδομάδα που ξεκινάμε είναι γραμμένοι 15, να δούμε πόσοι θα έρθουν. Και οι προτάσεις που μπαίνουν τώρα στο τραπέζι περιλαμβάνουν πολλές από αυτές τις ιδέες, δηλαδή μικρές ομάδες όπου θα εκπαιδεύονται ή σε simulators ή θα εκπαιδεύονται στο πώς ακριβώς πρέπει να συμπεριφέρονται και να αντιμετωπίζουν ορισμένες καταστάσεις. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Μια πολύ μικρή παρέμβαση, έτσι, για... επειδή όλα μένουν σε αυτή τη ζωή με την εποχή των νέων τεχνολογιών, όποιος έχει όρεξη για αυτά τα πράγματα, ας πάει στο EuroSchool του 2018 και ας δει την παρέμβασή μου, γιατί αυτό έψαχνα τώρα για να δω ότι την είχα στον υπολογιστή μου και όντως την είχα, για αυτά ακριβώς τα πράγματα. Παρεπιπτόντως να σας συγχαρώ για αυτό το πράγμα, γιατί μου θυμήσατε ότι όταν ήμουνα ειδικευόμενος πρώτου έτους, όχι τελευταίο όπως εσείς, με είχε βάλει ο Μακαρίτης ο Δημόπουλος τότε να κάνω την αντίστοιχη ομιλία στις Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες. Και εκείνο το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ, πέρα από το ότι έτρεμα σαν το ψάρι σε αυτή την ιστορία, ήταν ότι είχα το απίστευτο και απίθμενο θράσος να ξεκινήσω την ομιλία μου με διαφάνειες, γιατί τότε δεν ήταν ηλεκτρονικά τα πράγματα. Η πρώτη έδειχνε ένα κοπάδι πρόβατα που το πηγαίνανε, λέω, έτσι αισθάνεται ένας ειδικευόμενος, και το δεύτερο ήταν κάτι κομάντο που ήταν πάνω σε μια βάρκα και τραβάγανε κουπί. Λοιπόν, άρα λοιπόν, 30 χρόνια πριν ήταν ακριβώς τα ίδια πράγματα, δυστυχώς. Δηλαδή, σας άκουσα και ήταν σαν άκουγα τον εαυτό μου το 1988. Αλλά για αυτά που είπατε, επειδή έχει πόνο η όλη ιστορία, και ειδικά όταν βρίσκεσαι σε θέση που υποτίθεται ότι μπορείς να παρέμβεις, καλό είναι να διαχέεται αυτή η ιστορία. Φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνουμε πολλές φορές να διαχέουμε κάποια πράγματα. Αν και πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο έχω προσπαθήσει σε κάθε διοργάνωση που μου δίνεται η ευκαιρία είναι ακριβώς αυτή. Μπείτε από περίεργεια, απλά και μόνο EuroSchool 2018. Εντάξει, δεν σας λέω να πάτε στις ουρολογικές εταιρείες. Κύριε Λιβιζάτο, πιστεύω ότι θα έχετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο σαν καινούριος πρόεδρος για αυτήν την ιστορία. Πάτε. Με τις δικές σας συμβουλές και βοήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Παρακαλώ. Απλά, επειδή θα κάνετε το καινούριο σας πρόγραμμα, είναι εδώ πέρα και ο κύριος Σκοτσίδης, εμείς προσφερόμαστε, τουλάχιστον στην ανδρολογία, που αυτή τη στιγμή, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είμαστε η ομάδα στην Ευρώπη που δημοσιεύει πιο aggressively. Μου το είπανε τώρα στο ESSM. Έχετε γίνει αυτή τη στιγμή η πιο ενεργή θέμα. Έχουμε 7... στο clinical trials έρευνες μελέτες. Κάθε μέρα έχει ιατρείο. Άμα θέλει, ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ ζωντανό και ο κ. Σκοτσίδης μπορεί να έχει πει και την εμπειρία του, γιατί έχει τώρα για εκπαίδευση, να περνάνε για μία εβδομάδα, γιατί έχει κάθε μέρα και διαφορετικό ιατρείο. Μία μέρα γονιμότητας, μία μέρα προστατήτητας, μία μέρα στήσης, μία μέρα, κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη. Να έρχονται να κάνουν ένα training μία φορά την εβδομάδα για να παίρνουν μία γεύση, όπου αυτό το ωραίο είναι να πας και να δεις 20 περιστατικά σε ένα εξωτερικό ιατρείο μέσα σε 8 ώρες το ίδιο, την ίδια πάθηση. Αυτό είναι που μένει. Εμείς προσφερόμαστε πραγματικά, να δεχόμαστε ένα κάθε φορά, γιατί είναι και τα αντικείμενα λίγο. Okay, ευχαριστούμε πολύ.